Σας αρέσει να μαστορεύετε? Μου αρέσει πολύ, αλλά δεν το κάνω συχνά. Μα γιατί? Γιατί δεν ξέρω. Ο περισσότερος κόσμος έχει αυτό το πρόβλημα. Θέλει, αλλά δεν ξέρει πώς. Γεια σου, φίλε μου. Πριν διαβάσεις, ξέρεις τι είναι το δραπάνο κατσάβιδο? Όλοι έχουμε εργαλεία σπίτι μας, αλλά η αλήθεια είναι πως σχεδόν κανείς δεν γνωρίζει ποια είναι αυτά. Με τι χρώμα βάφουμε ένα σκουριασμένο σίδερο? Δεν ξέρω. Πολύ ωραία τα λουλούδια. Αλλά ο κάβουρας, ξέρετε τι είναι? Όχι. Όταν κάτι χαλάει σπίτι σου, το πετάς? Εννοείται. Θέλω πολύ να μάθω. Δεν είμαι σίγουρος. Μακάρι να ξέρα. Για όλα αυτά που δεν ξέρετε. Και για όλα αυτά που νομίζετε ότι ξέρετε. Αλλά και για αυτά που πρέπει να μάθετε. Είμαστε εμείς εδώ. Ο Γιώργης. Ο Παναγιώτης. Και η Ξένια. Με τη νέα μας εκπομπή, τα μαστορέματα, θα σας δείξουμε πώς να μάθετε απλά, εύκολα και οικονομικά. Ό,τι θέλετε. Όπως το θέλετε. Θα σας δείξουμε πώς να χρησιμοποιείτε όλα τα εργαλεία. Θα απαντήσουμε σε όλες σας τις ερωτήσεις. Μαζί θα μάθουμε πώς να φτιάχνετε αυτά που φαντάζεστε, αυτά που χρειάζεστε και αυτά που έχετε ανάγκη. Χωρίς περί τα έξοδα. Με δημιουργικότητα και φαντασία όλα γίνονται. Και πιστέψτε μας, έχουμε πολύ. Πολλά. Και Ξένια, κλεισέ. Είναι πολύ καλό. Πολύ μεγάλο. Και πολύ άδειο. Εδώ που τα λέμε, πού θα καθόμαστε? Κοίταξε, φως έχουμε εδώ, έτσι. Ναι, καλό φως. Και βιβλιοθήκες έχουμε. Και ένα καναπέ είχαμε. Και ένα τραπεζάκι. Μπράβο, τραπεζάκι για τα πόδια, παιδιά. Όντως. Αυτά είναι. Δεν εννοούσα αυτό το τραπεζάκι. Ναι, είμαι σίγουρος. Ωραίος πάγκος, ε. Μεγάλο για να κάνουμε τα μαστορέματα εδώ πάνω. Ωραία. Οργανωθείτε. Θέλουμε να κάνουμε λίστα. Ναι. Ξεκινά, Γιώργη. Εργαλεία. Πολλά εργαλεία. Εγώ χρειάζομαι χρώματα. Ωραία. Υλικά χρειαζόμαστε. Ξύλα, σίδερο. Να σου πω. Μπορούμε να βάλουμε και εκεί εργαλεία πίσω και πίσω στους πάγκους παντού. Θα το γεμίσουμε. Τέλεια. Ωραία. Ναι, πού θα τα βρούμε? Έλατε. Σιγά το δύσκολο. Οπα. Έλατε. Ξέρω ένα μέρος που μπορεί να μας βοηθήσει. Οπα. Να το μάθουμε, μπορούμε. Έλα και θα δεις. Τυφλά μας πάει έτσι. Φτάσαμε. Παιδιά. Αχ. Μα καλά, πού είσαστε τόση ώρα? Έλα, ρίξε, δεν τα έχουμε φτύσει. Τα έχετε φτύσει. Καλά, λοιπόν, αυτά που ξέρατε, ξεχάστε τα. Από εδώ και πέρα ξεκινάμε τα συστηματική γυμναστική. Καλά, πάμε τώρα μέσα και τα συζητάμε μετά αυτά. Έλα, γρήγορα. Σοφίμια, πάμε. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε εργαλεία. Και δεν πάμε. Φύγαμε, πάμε. Καλά! Νομίζατε πως θα με ξεγελάσετε? Εντάξει, δεν είναι ακριβώς αυτό που νομίζεις. Όλοι τα ίδια λέτε. Αλλά θα δείτε ποια θα είναι η συμμορία σας. Δεν είναι. Ρε Γιώργη, δεν βλέπεις εσύ. Βγάλε το λίγο, λέω. Έλα, ωραία. Σκουβάλα το. Λοιπόν, σας είπα ότι αυτή θα είναι η τιμωρία σας. Θα φτιάξετε όλο το εργαστήριο μόνοι σας. Όλο? Όλο. Όλα αυτά εκεί μέσα? Και αυτά και αυτά όλα. Ξεκίνα, Γιώργη. Σκίζε, κόβε, κουβάλα. Πάμε. Πάμε να φέρω τις μπογιές. Περίμενε.
Ξεκίνα παριστερά. Βάλε πρώτα παριστερά και ναι, μετά σιγά σιγά θα γεμίσει. Όταν θέλετε, είπατε και ναι, μάλιστα, ναι. Μην τα αφήσει αυτά εδώ μπροστά όμως. Πήγαινε τα πίσω μας. Να μην τα αφήσω. Όχι, όχι, πήγαινε. Πάρτε τώρα, πάρτα. Μην κάνεις μισές δουλειές. Μπράβο. Φαντάζομαι δεν θα κουνήσεις καθόλου εσύ, έτσι. Όχι, μην κουνήσεις, μια χαρά είσαι. Φτιάχνω την εργαλειοθήκη εκεί στον τοίχο. Θα βάζουμε τα εργαλεία. Βοηθήσει λιγάκι. Έχω ξεκινήσει, έχω βάλει τρεις βάσεις. Θα βάλω άλλη μία και μετά θα βάλουμε αυτά τα ραφάκια. Κρεμάσουμε πάνω τα. Πολλά λόγια. Τα γατζάκια. Πράξεις. Έλα, πάμε. Λοιπόν, ένα λίγο να βιδώσω πρώτα. Πού θες βοήθεια. Θα κρατάς. Κρατάς. Κρατάω, κρατάω. Βάλουμε και την τελευταία πάνω. Έλα, Γιώργη. Τέλος. Καλό πράγμα. Καλό πράγμα. Δεν θα μας έρθει στο κεφάλι, έτσι. Όχι, ρε, εσύ, αφού έχω κάνει, έχω βάλει 40 βίδες. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά, ε. Νομίζω ότι είναι τέλειο. Mm. Λίγο χρώμα να βάλουμε κιόλας, τότε θα είναι τέλειο πραγματικά. Τι χρώμα, κάτσε ρε Γιώργη, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, θα μπλέξουμε πινέλα, πιτσιλιές. Δεν, είμαστε τώρα ντυμένοι, καλά, άστο τώρα. Χαλάρωσε. Καλά σου λέει. Χαλάρωσε. Κάθε φορά που σκεφτόμαστε το βάψουμε, φοβόμαστε ότι θα λερωθούμε, ότι θα λερώσουμε, ότι θα κάνουμε τα πάντα χάλια γενικώς. Ναι, ισχύει σου. Και επίσης ότι με τα ρολά και τα πινέλα, ότι θα έχουμε τέλειο που δεν ξέρουμε πώς θα διορθώσουμε. Okay. Υπάρχει άλλος τρόπος. Τι τρόπος. Το σύστημα βαφής για μεγάλες επιφάνειες. Α, αυτό κάνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Τοποθετείς απλά αυτό μες στο δοχείο, το τροφοδοτεί με χρώμα. Ναι. Και. Α, κάτσε. Περνάει το χρώμα μέσα και περνάει από εδώ και το μόνο πράγμα που κάνεις είναι να βάφεις. Εντάξει, έτσι βάφω κι εγώ. Δεν θα βάψω βέβαια, θα βάψεις εσύ. Εγώ βάλα την εργαλειοθήκη. Όλοι θα βάψουμε. Μάλιστα, οκ, εντάξει. Ωραία. Άρα το μόνο που μένει είναι το καλύτερο. Να βρούμε χρώματα. Έλα, πάμε. Για άνοιξε. Για πείτε, μ' αρέσει να καταστρώνουμε σχέδιο. Έτσι. Αυτό κάνουμε. Λοιπόν, Ξένια, για πες. Λοιπόν, εμένα μ' αρέσει αυτό. Μήπως να το κάνουμε λίγο πιο ζωηρό σαν αυτό. Αυτό λες εσύ, ε. Ωραία. Θέλετε να πάμε κάπου στη μέση, να σας πιάσω και τους δύο. Να πάμε σε αυτό εδώ που είναι σούπερ χρώμα και ταιριάζει μόνο τα υπόλοιπα που έχουμε. Το αγοράζω. Τέλεια, τέλεια. Ωραία. Να τα το βρούμε τώρα, έτσι πως το κάνουμε. Θα μας έβαλε να τα μεταφέρουμε αριστερά-δεξιά. Πάω εγώ από εκεί. Βάζω τη βάση για το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι. Σκουπάκι. Επειδή σκουπάκι. Ξέρω ότι θα μου τα κάνετε όλα χάλια, ναι. Ανά πάσα στιγμή θα έχουμε ναι. Κάτι που θα μας βοηθάει να καθαρίσουμε το χώρο. Μάλιστα. Ελεκτρονικό αυτό δηλαδή. Ωραία. Να σου πω, δεν πάμε να πιάσουμε κανένα σφυρί, κανένα καρφί. Λίγο κατσαβίδι. Κανένα κατσαβίδι να κάνουμε καμιά, κανένα μαστόρεμα. Να προμήσουμε λίγο πάμε, να πάμε, πάμε. Καθαρίσουμε. Ωραία, λοιπόν, τι θα φτιάξουμε. Τι φτιάξουμε. Τι έλεγε από την αρχή, τι μα λείπει. Τι έλεγα. Α, τραπεζάκι. Βεβαίω, θα φτιάξουμε ένα τραπεζάκι, παιδιά. Εδώ έχουμε ένα τεράστιο πάγκο, αλλά πρέπει να αρχίσουμε σιγά-σιγά να διαμορφώνουμε και το μέσα χώρο. Και να σου πω κάτι, είναι πάντα χρήσιμο ένα τραπεζάκι. Α, βάζουμε μπροστά στο σαλόνι, ε. Σαλονάκι, τα ποδαράκια σα να τρώτε. Γιατί... Μπύρα. Μπύρα, βεβαίω. Ή ακόμα όταν μετακομίζετε. Γιατί να αγοράσετε τραπέζι. Το φτιάξτε μόνοι σα. Φτηνά. Καλά τα λε, αλλά πώ το φτιάξουμε.
Θα σας το έχω καλύψει αυτό. Α, το έχεις και αυτό. Ε, βέβαια. Ε, γιατί με τα χρώματα που μας έφεραν έχουμε παλέτες. Τέλειο. Αρχίσει το τρίψουμε εσύ. Βεβαίως. Και εμείς να αρχίσουμε να σπάμε τις γωνίες για να μην είναι αιχμηρές. Καταλάβες. Ναι. Διαλέγουμε δύο παλέτες όσο μπορούμε με λιγότερες φθορές. Προστατεύουμε τον μπάγκο μας με χαρτόνι για να μην τον λερώσουμε. Τις βάζουμε στον μπάγκο και αρχίζουμε τη λίανση με το παλμικό τριβείο. Σπάμε τις γωνίες και τις ακμές όσο καλύτερα μπορούμε. Λοιπόν, εγώ τελείωσα. Τελείωσα. Οπότε τώρα μένει να το καθαρίσουμε, να βάλουμε τη σκούπα. Ωραία. Να φτιάξουμε τις πολλές σκόνες. Ναι. Και να προχωρήσουμε. Κάνω τη σκούπα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πεπιεσμένο αέρα, αλλά θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά σε εξωτερικό χώρο. Νοικοκυροκόριζο. Έλα, κάνε καμιά δουλίτσα. Κάνε καμιά δουλίτσα. Τώρα να στρώσουμε το χαρτόνι, γιατί ήρθε η ώρα να ασταρώσουμε. Να ασταρώσουμε, ακούω. Mm. Ναι, και εξήγησε το λίγο αυτό. Το χρειαζόμαστε το αστάρι για να μπορέσει να δέσει πάνω στο ξύλο καλύτερα το χρώμα. Α, μάλιστα. Γιατί διαφορετικά, αν βάλουμε τη ριπολίνη κατευθείαν επάνω στο ξύλο, το ξύλο έχει την τάση να το απορροφά. Θα χρειαζόμαστε να βάζουμε περισσότερο χρώμα και θα κάνει και επιφάνειες λίγο ανώμαλες. Οπότε με το αστάρι φτιάχνουμε την τέλεια επιφάνεια. Τέλεια, κάτσε αυτό. Αφού την τρίψαμε και την καθαρίσαμε, συνεχίζουμε με το αστάρωμα για να φτιάξουμε ένα σωστό υπόστρωμα ώστε το χρώμα να δέσει καλά επάνω του. Φτιάξουμε τώρα με τα σκαφάκια, να βάλουμε το αστάρι. Οπότε Γιώργη, τώρα θα περάσουμε όλη την ευρωπαλέτα με αστάρι, έτσι γιατί θα τη βάψουμε και όλοι. Ε? Ακριβώς. Όλη την επιφάνεια για να μπορέσουμε μετά να περάσουμε το χρώμα μας. Μάλιστα. Περνάμε ένα χέρι αστάρι σε όλες τις επιφάνειες. Αν δεν το βάλουμε, θα χρειαστούμε περισσότερο χρώμα, αφού θα απορροφάτε πολύ από το γυμνό ξύλο. Δεν θα στρώσει καλά και τελικά δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλουμε. Λοιπόν, πάμε να το γυρίσουμε ανάποδα για να βάλουμε τις ρόδες. Στέγνωσε το χρώμα και έγινε θαυμάσιο. Για να μην κουραζόμαστε να το μεταφέρουμε, αλλά και για να του δώσουμε μια μαστορική εμφάνιση, θα τοποθετήσουμε ρόδες στο κάτω μέρος. Έχουν φρένο που εμποδίζει τη μετακίνηση και το σταθεροποιεί στο πάτωμα. Γεια σα. Θα τις βιδώσουμε με νοβοβανόβιδες, αφού πρώτα σημαδέψουμε τα σημεία που θα μπουν. Τέλεια. Βάλε το από εδώ. Βάλε το διαγώνιο για να κρατάει κόντρα. Mm-hmm. Και μετά θα βάλουμε και τις άλλες δύο. Ωραία. Εντάξει, είσαι. Έτοιμος. Έτοιμος κιόλας. Πέτα, βάλεις άλλες, οι άλλες θα πούνε. Κάτσε, το γυρίσουμε. Πού να φτάσω. Α, δεν είμαι τόσο ψηλός σαν και σένα. Τέλεια. Βάζουμε και την τελευταία. Και κλείσαμε. Τέλεια. Ποιος το σηκώνει τώρα. Τούμπα. Γεια. Γεια. Θα το σηκώσω εγώ. Τώρα τι κάνουμε. Αν θες πάρε μαρκαδόρους πριν βάλουμε το plexiglass. Α, τι θα γράψουμε. Πρόσεχε, θα γράψω. Θα γράψω, Γιώργη, σ' αγαπώ. Το νου σου. Γιώργη, σ' αγαπώ. Φυσικά. Πού είναι ο μαρκαδόρος. Έλα, πάμε. Δύο. Κόκκινο ή μαύρο. Λοιπόν, πάνω στο κόκκινο θα γράψουμε με μαύρο και πάνω στο λευκό θα γράψουμε με κόκκινο. Γράψε. Γράψε. Τι να γράψω. Γιώργη, σ' αγαπώ και εσύ. Όχι, σιγά με να γράψω. Θα γράψω καλά μας το ρήμα. Αυτό θα γράψω. Έλα, θα το γράψω εδώ. Δεν γράψε αυτό που είπες. Βλέπω. Θα γράψω τα ονόματά μας. Ωραία. Α, ναι. Να σου πω, έχουμε επιφάνεια. Γράψτε μεγάλα γράμματα. Δημοτικό. Για πες τώρα, τι κάνουμε. Κοίταξε, αφήσουμε τη ζελατίνα τώρα μέχρι να τελειώσουμε για να μην το χαράξουμε. Ναι. Και θα κάνουμε τρύπες, λέω, σε ένα, δύο, τρία σημεία. Ναι. Και τέσσερα από εδώ. Θα κάνεις κέντρο, όχι. Όχι, κέντρο όχι. Ωραία. Βλέπουμε ότι είναι τριάρα αυτή η βίδα, οπότε θα κάνουμε με τρυπάνι 4 χιλιοστών για να έχει λίγο αέρα, να μην το πιέσει. Κατάλαβα. Παίρνεις το τεσσαράκι το τρυπάνι. Ναι. Α, θες να κάνω τρύπες. Ωραία. Τέσσερις επί τρεις. Και εγώ συνέχεια με τη φρέζα θα ανοίγω λίγο τις τρυπούλες
Για να μπορεί να μπαίνει το κεφάλι της βίδας και να μην, έχει, να μην εξέχει και να μην δηλαδή, μπορεί να μας... Μάλιστα. Το καπάκι θα τοποθετήσουμε ακριλικό διάφανο γυαλί πάχους 5 χιλιοστών, το οποίο θα βιδώσουμε με ψηλές νοβοπανόβιδες. Φρεζάρουμε με τη φρέζα, ώστε τα κεφάλια να μην προεξέχουν. Έλα ρε, James Bond. Έτσι. Τελευταίο φρεζάρισμα. Πάμε να βγάλουμε τώρα τη ζελατίνα. Έλα, επιτέλους. Ήρθε η ώρα. Φτάνε. Τελευταία πίτα. Μόνο κάτι. Έτσι. Ωραία ιδέα, έτσι. Εύκολη και πιο οικονομική δεν νομίζω ότι γίνεται. Να, και το plexiglass πολυθινό και οι ευρωπαλέτες πολυθινές. Τέλεια, ωραία. Άρα τι μένει τώρα να το πάμε στη θέση. Έχουμε τραπεζάκι. Ωραία. Το καναπέ μας λείπει βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Μπορούμε να καθόμαστε πάνω στο τραπέζι. Ωραία, λοιπόν, θα το καθαρίσουμε και λίγο τον πάγκο, το πάμε μέσα, γιατί έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Πήγε. Το τραπέζι μας είναι έτοιμο. Μπορούμε να το στολίσουμε με ό,τι έχουμε για αρχή και σιγά σιγά θα γεμίσει. Έλα, για σηκωθείτε. Έλα να κάνουμε καμιά δουλειά, τώρα αρχίσουμε. Κάτσε λίγο. Τι να κάτσω. Έλα, πάμε λοιπόν. Τι άλλο φτιάχνουμε. Πολύ άδειο δεν είναι. Άδειο. Είναι πάρα πολύ. Τι χρειαζόμαστε. Κάτι που να είναι χρήσιμο, ρε παιδί μου. Έναν καλό καιρό. Καλό καιρό. Να κρεμάμε τα πράγματά μας. Αφήστε να το φτιάξω εγώ. Λοιπόν, ιδέα που σου έλεγα. Θα φτιάξουμε ένα καλό καιρό για τα ρούχα μας. Πώς? Λοιπόν, θέλω τη βοήθειά σου και δεν πιστεύω να μου αρνηθείς. Υπάρχει περίπτωση. Έχω κάνει ήδη μια προεργασία. Έχω φτιάξει τις βίδες που θα είναι η ένωση και θέλω απλά να με βοηθήσεις εδώ να φρεζάρουμε λίγο τα σημεία αυτά. Τοποθετούμε τις πυρούνες 1 και 2 πάνω στον πάγκο μας και σχηματίζουμε τον μισό καλόγερο. Οι βίδες μας έχουν πάχος 4 mm. Άρα κάνουμε μια τρύπα στη δεύτερη, στο σημείο Α, με τρυπάνι 5 mm. Και την φρεζάρουμε με τη φρέζα του ξύλου στη μία άκρη. Προσέχουμε τη φρέζα να την κάνουμε από εκεί που θα βιδώσουμε και όχι από την αντίθετη μεριά. Απλά βάζουμε τη βίδα μέχρι να δούμε. Περνάμε τις βίδες στην τρίτη πυρούνα, την τοποθετούμε πάνω στις άλλες και σημαδεύουμε πάλι τα σημεία βιδώματος. Βιδώνουμε το δραπάνο κατσάβιδο, κρατώντας σταθερά τα δύο στυλιάρια. Λοιπόν, το κατεβάζουμε κάτω. Και για κρατάς μπαίνει, αυτό. Μάλλον έτσι. Μπαίνει από εδώ. Τις κατεβάζουμε στο πάτωμα και τοποθετούμε και την τρίτη πυρούνα πάνω στις άλλες. Έτοιμο. Απίθανο. Λοιπόν, έλα να τα ανεβάσουμε πάνω. Πολύ καλή ιδέα. Δεν έγινε τέλειος. Να κρεμάμε τα ρούχα μας. Και για εσωτερικό και για εξωτερικό χώρο. Και να πούμε κάτι βασικό, για τη δική σας ασφάλεια να προσέχουμε πάρα πολύ όταν μαστορεύουμε, γιατί τα μαστορέματα είναι χαρά. Πάμε να το βάλουμε στη θέση του. Σ' ακολουθώ. Προχώρα. Από εδώ. Ο καλόγερος είναι έτοιμος και μπορούμε να το τοποθετήσουμε στη θέση του. Παναγιώτη. Ναι. Μήπως να κάνουμε ένα δωράκι στην Ξένια που τρέχει όλη την ώρα για μας. Να κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε. Για το κορίτσι μας να κάνουμε ένα δωράκι. Έχεις βρει καμιά ιδέα. Κάτσε να δω εδώ. Αυτό είναι. Ορίστε. Είναι το καλύτερο δώρο. Μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο από αυτό. Φτιάξουμε ένα καθρέφτη. Βέβαια, εσύ. Καθρέφτη. Σου έχει δει όλα τα βήματα αναλυτικά, τα υλικά που χρειάζεσαι, πώς να το κάνεις. Αυτό θα κάνουμε. Για εσάς τις γυναίκες που σας αρέσει να κοιτιέστε, εντάξει και για εμάς. Τα βλάζε. Όχι, για την Ξένια να το κάνουμε. Ναι, για να φτιάξει τα τσουλούφια στο θέμα. Ωραία, άκου. Έχω όλα τα βήματα εδώ πέρα. Πάμε να μαζέψω τα υλικά, να τα βάλουμε πάνω στον πάγκο, να ξεκινήσουμε να το φτιάχνουμε. Σωστός. Πες μου πώς θα φτιάξουμε τον καθρέφτη. Έλα να ρωτήσω τελικά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Καθρέφτης. Έχουμε επιλέξει MDF ξύλο για τη βάση, πιο φθηνό, και ξύλο οξιάς για την κορνίζα, που είναι πιο ακριβό και πιο όμορφο στην όψη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για λέγε τι κάνουμε. Ναι, λοιπόν, καταρχάς θα τοποθετήσουμε σε κάποιες βάσεις εδώ που έχω φτιάξει. Να το σηκώσω. Ναι, να το σηκώσεις. Τις βάζουμε εδώ.
για να βάλουμε πάνω τη βάση του καθρέφτη, έτσι, το MDF. Mm-hmm. Πρέπει να μετρήσουμε πού θα πέσει ακριβώς η κορνίζα μας. Εγώ αυτά τα ξύλα τα έχω κόψει σε ξυλοπορικό κατάστημα. Mm-hmm. Να στο μέγεθος που θέλω. Έτσι. Οπότε εσείς επιλέγετε ανάλογα με τα μεγέθη που έχετε επιλέξει την κορνίζα και τον καθρέφτη. Λοιπόν, βάλε τον καθρέφτη στο κέντρο του ξύλου, στο περίπου, εντάξει, για να αρχίσουμε να μετράμε. Και θα κάνουμε με ένα μολυβάκι το περίγραμμα του καθρέφτη πάνω στη βάση. Ξεκινάμε την κατασκευή μας με την τοποθέτηση της πλάτης στον πάγκο μας. Σημαδεύουμε το μολύβι μας το περίγραμμά του. Βάζουμε το πλαίσιο που θα φτιάξουμε την κορνίζα, έτσι, στα όρια της γραμμής που έχουμε τραβήξει. Έτσι. Πάρε και εσύ βάλεις, την άλλη. Εσύ. Ξεκινάμε με τον έλεγχο των κομματιών που πήραμε. Για βάλει τους σφιχτήρες και το φέρνουμε με ένα σφυράκι ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν. Βάζω τους σφιχτήρες. Για δώσουμε και πάνε κανένα. Πάρε. Περιμετρικά. Μπορεί καμιά φορά να κάνουμε λάθος υπολογισμούς. Πάντα ελέγχουμε τις διαστάσεις σύμφωνα με το σχέδιό μας. Βάλουμε 4 τρύπες σε κάθε κορνίζα. Για να πιάσουμε. Μπράβο. Για να κολλήσει η κορνίζα πάνω στη βάση μας. Πρέπει να υπολογίσουμε το πλάτος της κορνίζας και να πάμε να κάνουμε ένα σημάδι ακριβώς στη μέση. Αν ας πούμε η κορνίζα είναι 5 εκατοστά, στα 2,5. Και θα το σημαδέψουμε πάνω στη βάση. Λοιπόν, θα τρυπήσω τη βάση και θα περάσω και στην κορνίζα. Θα πιάσει την κορνίζα χωρίς να βγεις από κάτω. Χωρίς να βγω από κάτω όμως. Τοποθετούμε την πλάτη σε 2 ρετάλια και ανοίγουμε τρύπες για να βιδώσουμε αργότερα τα διακοσμητικά κομμάτια της οξιάς. Με τρυπάνη 4 μιλιμέτρα. Φρεζάνουμε τις τρύπες. Θα βάλουμε τώρα 4 βίδες περιμετρικά για να κρατηθεί η κορνίζα μας πάνω στη βάση. Ιδού. Α, μου έχεις έτοιμο το κατσαβίδι. Ωραία. Τοποθετούμε τώρα τα 2 κομμάτια στην πίσω πλευρά του και τα βιδώνουμε με οδηγό τις τρύπες και το κατσαβίδι μπαταρίας με τις βίδες 4x35 μιλιμέτρα. Λοιπόν, για τσεκάρε να δεις, είναι μετρημένο. Τώρα ήρθε η ώρα του καθρέπτη. Κάνουμε έναν έλεγχο τοποθετώντας τον καθρέφτη χωρίς την ταινία. Αλφάντιες. Μιλάμε τώρα για αλφάδι. Βγάλε εντυπωσιάζει. Με προσοχή. Κάτσε. Θα ξεβιδώσουμε από πίσω τις βίδες, αλλά πριν βγάλουμε το ξύλο, θα πρέπει να δούμε πού κάθεται κάθε βίδα. Έτσι. Αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, το βάλουμε έτσι, δεν θα βιδωθεί. Ναι. Θα το βάλουμε έτσι. Καταλαβαίνεις. Οπότε, θα πάρω το μολύβι και θα σημειώσω ότι η α πλευρά πάει με αυτή την α πλευρά, έτσι, που είναι από μέσα. Αυτά είναι τυφλά σημεία, δεν φαίνονται έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Ωραία. Πάει αυτό. Το ίδιο θα κάνουμε και για τα υπόλοιπα. Απλά πρέπει να το γυρίσουμε για να βγάλουμε πρώτα όλες τις βίδες. Β. Πάμε το ίδιο. Γάμα. Γάμα. Δέλτα. Δέλτα. Λοιπόν, καλά κάνεις και το κράτας αυτό. Δεν το χρειαζόμαστε. Γιατί? Αυτή τη στιγμή. Γιατί πρώτα θα περάσουμε βερνί και τα κομμάτια της κορνίζας μας. Χωρίς να τα περάσουμε με ένα τριβείο, ένα γυαλόχαρτο να... βλέπω είναι αρκετά λίγο. Πολύ σημαντική πληροφορία αυτή. Έτσι, πρέπει να το κάνετε. Αλλά εγώ το έχω κάνει ήδη. Λοιπόν, θα τοποθετούμε πάνω σε μια βάση για να είναι πιο εύκολη η βαφή. Πινέλα. Πινέλα. Α, μπράβο, πιάσε το πινέλα. Ανοίγουμε το βερνίκι. Λοιπόν, πάνε ένα, παίρνω ένα και ξεκινάμε. Τα 4 κομμάτια της οξιάς θα πρέπει να βερνικωθούν ώστε να αναδείξουν τα νερά τους. Φέρε λίγο τη βάση. Τι κάνουμε. Θα σου πω τώρα. Τι κάνεις με το σπρέι. Είναι σπρέι σε βερνίκι αυτό. Είναι άλλο. Mm. Στεγνώνει γρήγορα. Είναι αυτό που σου είπα πριν. Πρέπει να περάσουμε βερνίκι, 2 λωρίδες, εδώ, ώστε να μπορέσει να κολλήσει η ταινία. Α, για να πιάνει κανένα. Ναι, για να πιάσει αυτό το άγριο. Φύγει λίγο μακριά. Επειδή το MDF όμως είναι πορόδες και δεν θα κολλήσει καλά η ταινία, πρέπει στα σημεία επαφής να ψεκάσουμε με διαφανές βερνίκι. Στεγνώνει γρήγορα αυτό. Ναι, στεγνώνει γρήγορα. Θα το αφήσουμε λίγο να στεγνώσει και σε λίγα λεπτά θα ξαναπεράσουμε άλλο ένα, αφού πρώτα όμως το τρίψουμε λιγάκι. Έτσι. Θα περάσουμε μετά ξανά και δεύτερη ποσότητα σπρέι. Το ίδιο πράγμα και μετά είναι έτοιμη να κολλήσει η κολλητική μας ταινία. Εντάξει, γιατρέ μου, έτοιμο. Ωραία. Έχει στεγνώσει. Έχουν στεγνώσει και αυτά εδώ, τα κομμάτια της κορνίζας.
Να τα βιδώσουμε και αυτά ξανά. Έτσι έχουμε κάνει τα μέτρα μας. Αλφα-αλφα. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να τα βιδώσουμε όμως από πίσω, θα βάλουμε πρώτα δύο βιδίτσες από κάτω. Περίμενε. Τις περάσουμε εδώ. Ωραία. Ολοκόλπα είσαι. Θα βάλουμε βεβαίως για να μείνει πάνω. Για να μείνει πάνω, για να μας κουνηθούν οι τρύπες. Εδώ. Το χτυπάμε λίγο. Γυρνάμε και βιδώνουμε. Το ίδιο κάνουμε σε όλα. Αφήνουμε να στεγνώσει καλά και το δεύτερο χέρι και συνεχίζουμε με τη συναρμολόγηση των διακοσμητικών κομματιών στον καθρέπτη. Τα τοποθετούμε περιμετρικά και τα βιδώνουμε από το πίσω μέρος με τις βίδες 4x35 στις τρύπες που είχαμε ανοίξει στην αρχή. Τις έχουμε βάλει όλες. Να δούμε τι κάναμε. Γύρισε εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε το βερνίκι που έχει στεγνώσει. Θα βάλουμε και την ταινία διπλής όψεως για να κολλήσουμε τον καθρέφτη. Χρησιμοποιούμε δύο κομμάτια ταινίας που θα τα τοποθετήσουμε στη σημαδεμένη επιφάνεια. Γιώργη, ήρθε η μεγάλη στιγμή. Παρακαλώ. Όχι, σε παρακαλώ. Όχι, παρακαλώ. Όχι, παρακαλώ. Καλά. Πάλι τον έτσι ανάποδα. Μπράβο. Αφήνω. Ας τον. Τέλεια. Πίεσε τον. Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Ωραίο πράγμα. Σ' αρέσει. Συγχαρητήρια, κύριε. Ευχαριστώ. Εύκολα και οικονομικά. Ανάλογα με το είδος του τοίχου, χρησιμοποιούμε και τα κατάλληλα βίσματα και τρυπάνια. Εύκολη και ωραία κατασκευή. Καλό ρίσκος, λοιπόν. Γιώργη, τι κάνουμε, κοιταζόμαστε στον καθρέφτη. Κοιταζόμαστε στον καθρέφτη. Ναι, δεν τον ήθελες, μόνο για τις γυναίκες. Τι είναι αυτό? Ορίστε, γυναίκες. Δωράκι για σένα. Για μένα, ευχαριστώ. Τι έκανα? Κάτσε, ρε κοπέλα, τα έχεις κάνει χάλια εδώ με τα λερά. Συγγνώμη. Άστε την κάπου. Εντάξει, πού να την αφήσω? Πού να την αφήσεις? Ναι, η αλήθεια είναι πού να την αφήσεις, γιατί δεν έχουμε και προλαθήκη. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν χρειαζόμαστε και πολύ την ομπρελοθήκη γιατί δεν βρέχει πάρα πολύ συχνά. Αλλά είναι πάντα χρήσιμη μια ομπρελοθήκη. Τώρα θα κάνουμε την αγαπημένη μου κατασκευή. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την παλιά καρέκλα. Κάνουμε την ομπρελοθήκη που λέγαμε. Okay. Να δω πώς θα την κάνει την ομπρελοθήκη αυτή. Θέλει λίγη φαντασία. Αυτό που θα κάνουμε ξεκινώντας είναι να φτιάξουμε τις τρύπες για να μπαίνουν οι ομπρέλες στο κάτσμα της καρέκλας. Που σε εμάς βγαίνει βέβαια. Okay, άμα δεν βγαίνει, μπορούμε να τρυπήσουμε από πάνω. Κοίταξε, άμα δεν βγαίνει και φοβόμαστε να μην σπάσει, το κάνουμε επί τόπου. Ναι. Πάνω στην καρέκλα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ουσιαστικά θα κάνει τρύπες εδώ. Και θα είναι θήκες για την ομπρέλα. Μπράβο, ακριβώς. Αυτό θα κάνει. Κάνουμε νέα τρύπες για να μπαίνουν μέσα. Θα μπαίνουν κάθετα οι ομπρέλες, έτσι. Ακριβώς. Εντάξει, ωραία. Και θα φτιάξουμε και μία υποδοχή για τις ομπρέλες από κάτω. Για να μπαίνουν οι ομπρέλες και να στάζουν εκεί μέσα. Α, και να μας γεμίζουν. Σωστά. Θα κάνουμε εδώ πέρα δύο άξονες που θα μπουν οι τρεις και τρεις. Έτσι. Αφήνεις. Στους 14 πόντους σου βάζω τον άξονα. Ξεκινάμε με το κάθισμα. Το αφαιρούμε και χαράζουμε κάθετες και οριζόντιες γραμμές σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, έτσι ώστε να χωρέσουν τρεις ομπρέλες δίπλα-δίπλα. Βάζουμε ανάποδα το κάθισμα της καρέκλας, ναι, ώστε περνώντας την τρύπα από κάτω, ναι, μόλις βγει από κάτω. Σαν σημάδι. Ακριβώς, το χρησιμοποιούμε σαν σημάδι. Θα το περάσουμε από πάνω, γιατί κάτω θα βγουν τα ξέρτια. Α, αλλιώς άμα τρυπήσουμε πάνω, θα βγουν πάνω. Σωστός, ωραίος. Εδώ στην ουσία θα πάρουμε ένα πατρόν της καρέκλας. Okay. Και θα φτιάξουμε αυτό που θα το στηρίξουμε στα πλαίνα. Για να δω πώς θα το κάνεις αυτό, είναι περίεργος. Λοιπόν, παίρνουμε το περίγραμμα των ποδιών. Κόβουμε τις τέσσερις γωνίες για τα πόδια. Βγάζεις. Τι βγάζουμε. Πώς θα τα αφήσω κάτω αυτή. Τώρα ουσιαστικά αυτές είναι τις αυθείες. Α, τις γωνίες δηλαδή, έτσι. Ακριβώς, ναι, τις άκρες. Μεταφέρουμε το σχέδιο στο κοντραπλακέ. Ξέρετε, πιάνεις λίγο το ψάκι. Το ψάκι. Κεντράρουμε το σκαφάκι μας και σημαδεύουμε το περίγραμμά του. Αυτό θα κόψουμε με σέγα. Με ποια? Με σέγα. Ναι, είναι αυτό το. Εδώ. Merci. Λοιπόν. Γιατί? Με τίποτα. Δεν χρειάζεται και από την άλλη δηλαδή. Όσο κόβεις εσύ αυτό, θα είμαι εμείς να δημιουργήσουμε με την Ξένια τις τρύπες από εκεί. Για να μην τρώμε μπόλικη σκόνη, ναι, θα το συνδέσω αυτό απευθείας στη σκούπα. Έβαλε. Πολύ έξυπνο.
Στα σημεία τομής των γραμμών, κεντράρουμε το ποτηροτρύπανο που έχουμε τοποθετήσει στη φορητή βάση του δράπανου και κάνουμε ένα επιφανειακό κόψιμο. Με οδηγό αυτούς τους κύκλους, ανοίγουμε τρύπες 8 χιλιοστά. Κόβουμε με τη σέγα όλο το εσωτερικό που έχουμε σημαδέψει και τις άκρες που θα πατήσουν στα πόδια. Λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει τα σημάδια μας. Το γυρνάμε από την το άλλη. Το γυρνάμε από την άλλη. Τούμπα. Για να κάνουμε αυτό που είπες. Έτσι, για να μην βγουν τα τέλεια. Κάνουμε 4 τρύπες στις άκρες ώστε να χωρέσει η λάμα της σέγας με το δράπανο. Έτοιμο! Για να μου τι έχεις κάνει. Τακ! Τακ! Είναι πιο ωραίο από το δικό μας δηλαδή. Όχι, εντάξει. Θέλω τρίψιμο. Εσένα έχει μια τρύπα, μας έχει 6. Εμένα έχει τα ψάκι. Σωστός. Λοιπόν, αφήστε τα λόγια και ελάτε να βάψουμε. Κάνουμε κόκκινο. Θα το κάνουμε κόκκινο να ταιριάζει με την παλέτα μας. Τώρα ήρθε η ώρα του χρώματος. Έχουμε να τρίψουμε και αυτό. Φέρε λοιπόν, τριβείο. Θα σου φέρω το τριβείο γιατί πρέπει να διώξουμε το παλιό χρώμα. Ακριβώς, δεν μπορούμε να βάψουμε κατευθείαν πάνω. Για να μπορέσουμε να βάψουμε από πάνω. Αρχίζω και μαθαίνω τώρα, πρόσεξε. Και τι θα περάσουμε πρώτα. Αστάρι. Είσαι απίθανο. Και μετά το χρώμα. Θα λάβει και να πιάσει. Τρίβουμε με το τριβείο. Και όπου χρειάζεται με τον τάκο και το χέρι. Ναι. Μόλις. Αυτά είναι. Ήρθε η ώρα για στάρωμα. Ωραία. Λοιπόν, εσύ θα σταρώσεις, εσύ θα βάψεις. Τι χρώμα είπαμε? Κόκκινο για να ταιριάσει και με την παλέτα μας. Τέλεια. Πάμε. Αφού το τρίψαμε, τα σταρώσαμε, ναι. Το βάψαμε, ήρθε η ώρα να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Θα σε βοηθήσω. Έλα, ρε. Έτοιμο. Ωραία. Καμιά ομπρέλα έχουμε. Κάτσε, περίμενε. Ναι, αυτό μας λείπει. Πάρτε από μία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, το να βάλω πρώτη. Ευχαριστώ. Βάλε. Μέσα. Τα ψάκια τι βάλαμε. Εντάξει, εντάξει. Μέσα. Και στη θέση της. Έλα, παιδιά, αρχίζουμε και γεμίζουμε μέσα, έτσι. Αστεία, αστεία. Έλα, πάμε. Παρακαλώ. Μετά από εσάς. Η ομπρελοθήκη μας είναι έτοιμη. Και τώρα πρέπει να την τοποθετήσουμε δίπλα στην πόρτα μας για να αντέχετε τις ομπρέλες μας. Για ένα ρομαντικό δείπνο, μία διακοπή ρεύματος, ακόμη και για οικονομία, η λύση είναι μία. Κεράκια. Είναι πάρα πολύ απλό. Μπορούμε να πάρουμε ένα λευκό κερί, ό,τι έχουμε σπίτι μας, σε όποια μεγέθη θέλουμε εμείς. Και αποτυπώνουμε ένα σχέδιο σε ένα πατρόν. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη τα ονόματά μας, για να κάνω έκπληξη στα παιδιά, το δικό μου, του Παναγιώτη και του Γιώργη. Και θα κάνουμε και ένα άλλο, ό,τι εμείς θεωρούμε, μία ταπετσαρία. Μπορούμε να αποτυπώσουμε ένα σχέδιο έτοιμο, μπορούμε ό,τι φανταστούμε εμείς. Θα φτιάξω εγώ ένα δικό μου. Είναι πάρα πολύ απλό. Νομίζω ότι μπορείτε όλοι να το κάνετε. Και δεν χρειάζεται το σχέδιο να είναι πολύπλοκο. Αρκεί να είναι κάτι που σας εκφράζει και σας αρέσει. Έτοιμο λοιπόν το πατρόν μας. Το μόνο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να το στερεώσουμε με μία χαρτοτενία. Είναι πολύ σημαντικό να στερεωθεί σωστά, ώστε να μην μετακινείται και στο βάψιμο να μην έχουμε προβλήματα. Πολύ ωραία. Έτοιμο αυτό και θα ετοιμάσω και ένα με τα ονόματά μας. Του Παναγιώτη. Παίρνουμε μία βελόνα και πάνω εκεί που έχουμε σχεδιάσει, το μόνο πράγμα που κάνουμε είναι βυθίζουμε τη βελόνα μέσα για να δημιουργήσουμε
το σχέδιο. Με μία χοντρή βελόνα αποτυπώνουμε το σχέδιο στο κερί, τρυπώντας το χαρτί. Προσέχουμε μη μας μετακινηθεί και χαλάσουμε το κερί. Γι' αυτό το κολλάμε και από κάτω μη μας γυρίσει. Αφού έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία με το τρύπημα της βελόνας, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε το πατρόν που έχουμε αποτυπώσει στο σχέδιό μας και να πάρουμε το πολυεργαλείο μας. Ρυθμίζουμε το εργαλείο στην πρώτη ταχύτητα και το κρατάμε όσο δυνατόν πιο όρθιο. Ακολουθούμε με τη μύτη το σχέδιο και σκαλίζουμε το κερί μας. Δεν το πιέζουμε πολύ, απλά το χρησιμοποιούμε σαν να σχεδιάζουμε με μολύβι. Ωραία. Τελειώσαμε λοιπόν και με το πολυεργαλείο μας. Παίρνουμε ένα κομμάτι χαρτί για να απομακρύνουμε τυχόν υπολείμματα κεριού. Και το μόνο που μένει είναι να επιλέξουμε ένα χρώμα της αρεσκίας μας. Εγώ διαλέγω το κόκκινο, που νομίζω ότι θα αρέσει στα παιδιά και ταιριάζει και με το ντεκόρ μας. Επιλέγουμε ένα μικρό πινέλο με λεπτή μύτη και ξεκινάμε να βάφουμε στα σημεία που έχουμε χαράξει ήδη. Με τα ειδικά χρώματα για κεριά και τα λεπτά μας πινελάκια γεμίζουμε τα σκαλίσματα που κάναμε. Τέλειωσε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και θα αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά. Τα κεριά μας είναι έτοιμα. Στον εξωτερικό φωτισμό χρησιμοποιήστε φωτιστικά με λάμπες οικονομίας, ηλιακό συλλέκτη και ανιχνευτή κίνησης για την ενεργοποίησή τους. Έτσι θα έχετε αυτόνομο φωτισμό χωρίς κόστος χρήσης. Στο σύνολο του οικιακού εξοπλισμού σε κατάσταση αναμονής καταναλώνετε περισσότερη ενέργεια από αυτή που χρειάζεται για το φωτισμό με λάμπες οικονομίας. Γι' αυτό τοποθετήστε τις συσκευές σε πολύπριζα με διακόπτη και κλείνετε τον διακόπτη όταν δεν τις χρησιμοποιείτε. Σκιάστε όλα σας τα παράθυρα. Επιλέξτε το κατάλληλο σύστημα σκιασμού ανάλογα με τον προσανατολισμό του παραθύρου. Στο νότο προτιμήστε οριζόντια σκίαστρα, σταθερά ή κινητά. Στην ανατολή προτιμήστε κατακόρυφα. Η σκίαση εξωτερικά του παραθύρου είναι πάντα η καλύτερη. Θέλετε να κάνουμε μια ανασκόπηση εκπομπής? Το κάνουμε. Φτιάξαμε τραπεζάκι το καθιστικό μας με παλέτες. Φτιάξαμε και έναν καλόγερο με εργαλεία κύπ. Τα αγόρια μου κάνα δώρο να καθρέφτη. Ναι, σου κάναμε δώρο και μια ομπρελοθήκη με μια παλιά καρέκλα που είχαμε, γιατί έχεις κάνει λίγο χαλιά. Και η Ξένια μας έφτιαξε κεριά για όλες τις περιστάσεις. Και όλα αυτά με σχεδόν μηδενικό κόστος. Με τα κατάλληλα εργαλεία μπορούμε να φτιάξουμε τα πάντα. Ναι, και με δημιουργικότητα, φαντασία, μετά μαζί. Και καλή παρέα. Και καλή διάθεση. Νομίζω ότι αυτά τα έχουμε. Λόγω των καιρών πρέπει να σκεφτόμαστε έξυπνα και δημιουργικά. Γι' αυτό εμείς είμαστε εδώ για να σας δείξουμε, να σας βοηθήσουμε και να απαντήσουμε σε όλα σας τα ερωτήματα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας ευχόμαστε καλές κατασκευές.